Έθεσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στο Γερμανό Καγκελάριο. Θυμίζουμε ότι πολύ πρόσφατα η εκπρόσωπος της Καγκελαρίας είχε ζητήσει από Έλληνες και Τούρκους να τα βρούνε μεταξύ τους, κρατώντας αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Ενώ παράλληλα η νυν Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, έχει ξεχάσει, δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας. Και πάμε με το θέμα αυτό στην Αλεξία Τασούλη, διότι έχουμε εξελίξεις. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, Πόπη, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για τη στάση που κρατάει η Γερμανία. Που τηρεί την τακτική των ίσων αποστάσεων. Το είπε ο Πρωθυπουργός στον Γερμανό Καγκελάριο. Θα τα πει και ο Νίκος Δένδιας στη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας θα βρίσκεται στην Ελλάδα στις 9 Ιουνίου. Μάλιστα. Η Μπέρμποκ, όπως είπες και εσύ, προεκλογικά είχε ταχθεί κατά της παράδοσης των υποβρυχίων γερμανικής τεχνολογίας στην Τουρκία. Μετεκλογικά όμως είχε ξεκάσει να επαναλάβει αυτή τη θέση. Ο κύριος Δένδιας αναμένεται να της υπενθυμίσει ότι η παράδοση των υποβρυχίων σε μια χώρα που αποσταθεροποιεί θα λειτουργήσει εις βάρος της Ελλάδας σε ό,τι έχει να κάνει με την ισορροπία των δυνάμεων. Σε αντίθεση με την Γερμανία, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην κυβέρνηση για τη στάση της Γαλλίας. Ακούσαμε νωρίτερα τη δήλωση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ελλάδας. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει υπογράψει με τον Εμμανουέλ Μακρόν συμφωνία που προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα συνδράμει το ένα κράτος το άλλο σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση από τρίτο κράτος. Έχουμε επίσης παραγγείλει, έχουν παραδοθεί τα 6 μαχητικά ραφάλ στη χώρα μας και υπάρχει και συμφωνία για την απόκτηση των τριών επιπλέον γαλλικών φρεγατών Μπελερά, Πόπη. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρή η συμφωνία αυτή, όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής. Βλέπουμε και τη στήριξη στην πράξη από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σε αντίθεση, αν η Μπέρμποκ επιλέξει να στείλει τα 6 υποβρύχια τύπου Παπα-Νικολή που έχει αποκτήσει η Τουρκία, τότε θα αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο. Γιατί αυτή τη στιγμή με τα 4 δικά μας έχουμε υπεροπλία στο θέμα αυτό. Εκεί θα αλλάξει η ισορροπία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.